Ευισπανού, ανεβήκατε τελικά, βλέπω, έχετε προετοιμαστεί, έχετε στηθεί, υπάρχει και κόσμος, το φόντο από πίσω είναι πανέμορφο, γραφικό. Εύη, για πες μας. Καλησπέρα και πάλι. Φτάσαμε στο νησάκι με φόντο το εκκλησάκι της ανάληψης του Ιησού. Νομίζω ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της. Δεν είμαστε μόνοι βέβαια εδώ στο νησάκι. Είναι και άλλοι άνθρωποι. Μαζί μου και ο κύριος Σπύρος Γραμματικάκης. Όπως μου είπε φίλος του νησιού, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έρχεται. Όχι μόνο με αφορμή τη γιορτή της ανάληψης του Ιησού, αλλά αποτελεί έναν προορισμό για τους φίλους της θάλασσας και τους ψαράδες. Οπότε έχει εικόνα από τις τελευταίες τουλάχιστον γιορτές που έχουν πραγματοποιηθεί εδώ στο νησί και θα μας μεταφέρει αυτό το κλίμα κατάνοιξης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Έχω τη τύχη, τη χαρά να έρχομαι γύρω στα 15 χρόνια στο νησί αυτό, να το επισκέπτομαι, λόγω του φίλου μου του Μανώλη του Βουτσαλά, ή Μπλομπλός, διαφορετικός, το ξέρω πιο πολλοί κόσμος. Και τη μεγάλη τιμή τα τελευταία χρόνια μπορώ να συμμετέχω μαζί του σε καθαρισμό, βελτίωση του χώρου και προστασία του νησιού όσο μπορούμε. Δύο χρόνια τώρα λόγω του COVID είναι περιορισμένος ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται, αλλά η προσπάθεια συντήρησης σε όλα αυτά που βλέπει ο κόσμος και που υπάρχουν εδώ πέρα δεν έχει σταματήσει. Ίσα-ίσα που έχει ανέβει λίγο η προσπάθεια παραπάνω, γιατί πραγματικά το θεωρούμε σπίτι μας, το προσέχουμε πάρα πολύ όσο μπορούμε και κάθε χρόνο προσπαθούμε να έχουμε την υγεία μας, να έρθουμε, να κάτσουμε, να κολυμπήσουμε, να χαρούμε σε αυτή τη γιορτή που είναι σημαντική για αυτούς τους ψαράδες. Λόγω το έθιμο που υπάρχει και με τη μαλλιαρή, σε εισαγωγικά που λέγεται η πέτρα, που ουσιαστικά είναι καλοτυχία σε όλους εμάς που ασχολούμαστε με τη θάλασσα και κολυμπάμε και βουτάμε και ψαρεύουμε. Ο κόσμος που έρχεται εδώ κάνει και αρτοκλασίες, στείνεται ένα πανηγύρι σε άλλη περίπτωση. Βεβαίως, πριν δύο χρόνια ακόμα, παραμονή όπως είναι σήμερα, θα είχαμε λειτουργία, αρτοκλασίες, πάρα πολύ κόσμο από το Ηράκλειο, γιατί ουσιαστικά είναι ένα νησί που έχουμε απέναντι, το μοναδικό, και έχει πάρα πολύ κόσμο. Τώρα. Και σήμερα θα είχε, αλλά η εκκλησία δεν θα μπορούσε να έρθει σήμερα λόγω του συνωστισμού του κόσμου, αλλά θέλω να ελπίζω ότι αύριο το πρωί θα γίνει κάποια λειτουργία με κάθε μέτρο, με κάποια μάσκα. Να πούμε βέβαια ότι και εμείς πριν πούμε στο καΐκι κάναμε το COVID test 20 λεπτά πριν πούμε μέσα, για να είμαστε όλοι ασφαλείς, γιατί έχουμε οικογένειες και παιδιά. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα έρθει πολλοί κόσμος και θα είναι πάλι όπως ήταν τα παλιά τα χρόνια. Θα μπούμε στο ρυθμό μας. Ο κόσμος όμως έρχεται όχι μόνο για τη γιορτή της Αναλήψεως του Ιησού, αλλά και εκτός εορταστικής περίοδου, τα Σαββατοκύριακα, τις καθημερινές. Είναι μια απόδραση για κάποιον που το επιθυμεί από το Ηράκλειο. Βεβαίως. Είναι πνεύμονα ζωής. Τα νερά που έχει η Δία δεν υπάρχουν πουθενά άλλο στην Κρήτη περιμετρικά γύρω-γύρω. Είναι πεντακάθαρα, είναι πανέμορφα, είναι κοντά στο Ηράκλειο. Ζούμε για. Εγώ περιμένω μια Κυριακή με το φίλο μου τον Μανώλη τον Βουτσαλά να έρθω εδώ πέρα να φορτίσω τις μπαταρίες μου. Ζω για αυτή την Κυριακή, περιμένω. Οπότε σας πετύχαμε και στην κατάλληλη στιγμή. Και αύριο το πρωί εδώ πέρα θα είμαστε. Πρώτα ο Θεός. Πάντα. Μου είπατε στη διαδρομή καθώς ερχόμασταν ότι είναι πιο εύκολο να μετρήσετε τις φορές που δεν έχετε έρθει στο νησί παρά τις φορές που έχετε έρθει. Βεβαίως. Δεν αφήνω καμία ευκαιρία να μπορώ να έρθω, να πάει χαμένη. Θεωρώ ότι είναι κάτι μοναδικό και όντως είναι. Έχουμε ελάχιστα νησιά γύρω από την Κρήτη και είναι από τα λίγα επισκέψιμα και κοντά στο Ηράκλειο. Είδατε, κάναμε 50 λεπτά να έρθουμε με την υπομονή μας, με τη διασκέδασή μας. Εύη, ξεχωριστές. Βέβαια, έχουμε και εικόνα, έχουμε και ήχο, σας βλέπουμε. Συγκινητικές στιγμές, αυτό έχω να πω εγώ. Οι άνθρωποι εκεί, πιστοί στο ραντεβού τους κάθε χρόνο, βρίσκονται εκεί στο νησάκι, προκειμένου βέβαια, για πολλούς βέβαια, υποχρέωση, να εκπληρώσουν κατά κάποιο τρόπο την υποχρέωσή τους, το καθήκον τους, σύμφωνα με άλλους. Όμορφη εικόνα και είμαστε και τυχεροί βέβαια, και σαν παραγωγή που βρισκόμαστε σήμερα εκεί στον τόπο αυτόν. Η ευχή που λέει ο Μανώλης ο Βουτσαλάς, ο καπετάνιος μας, είναι πολύ σημαντική και επίκαιρη του χρόνου να μην λείπει κανείς. Αυτό λέμε πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, να βάλουμε μια ανωτελεία, να ευχηθούμε του χρόνου να μην λείπει κανείς. Βέβαια, λόγω των περιορισμών φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ωστόσο, υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν αυτόν τον τόπο και το αποδεικνύουν, το επιβεβαιώνουν σε κάθε ευκαιρία. Λοιπόν, Εύη Σπανού, ανωτελεία, θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.